Η εικόνα αυτή τη στιγμή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι η εικόνα μιας Ελλάδας ψύχρεμης και με συμμαχίες και μιας Τουρκίας ανήσυχης και απομονωμένης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η εικόνα είναι απότοκο μιας πάρα πολύ συστηματικής, μελετημένης εξωτερικής πολιτικής, της οποίας τους καρπούς αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να γευόμαστε ως ελληνισμό συνολικά. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν οικοδομήσει πάρα πολύ σημαντικές συμμαχίες στην περιοχή με χώρες με τις οποίες μπορεί να συνοηθεί. Είναι απολύτως προφανές ότι έχουμε το διπλωματικό και το πολιτικό πλεονέκτημα και η Τουρκία θα πρέπει να καταλάβει ότι σε οποιοδήποτε θέμα και να θέλει να συνοηθούμε, αυτό θα πρέπει να γίνει στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, το οποίο δεν έχει επικυρώσει. Μιλάω για τη σύμβαση του 1982. Έτσι. Άλλα τώρα. Πάμε στην τσέπη τώρα των πολιτών. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπά. Εσείς τώρα ήσασταν 4 χρόνια κυβέρνηση, κάνατε λίγες φοροελαφρύνσεις. Η κυβέρνηση τώρα έρχεται και λέει μείωση φόρων, μείωση φόρων. Αφήστε τι λέει, θα δούμε τι θα κάνει, διότι έρχεται και ο κύριος Ρέγκλη. Γιατί... Μάθαμε ότι έρχεται ο κύριος Ρέγκλη. Γιατί δεν τα κάνατε εσείς πρωτήτερα? Εμείς κάναμε δύο δεν κύματα. Υπήρχε ο χώρος. Είχαμε δύο κύματα θετικών μέτρων. Πρώτον, δηλαδή το πρώτο με το που βγήκαμε από τα μνημόνια, το δεύτερο που ανακοινώθηκε στο Ζάπιο, είναι μια πάρα πολύ συμπαγής και μελετημένη και ισορροπημένη πολιτική. Θα θέλαμε να δούμε τα μέτρα τα οποία εμείς εξαγγείλαμε να εφαρμόζονται. Δηλαδή, να μειωθεί η προκαταβολή φόρου από την αρχή του 20, να μηδενιστεί η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, να μειωθεί ο ένφια κυρίως στις μικρές περιουσίες, που σημαίνει ελάφρυνση των φτωχότερων ανθρώπων. Η πρόταση περί μεταφοράς του ένφια στους Δήμους, προσέξτε, είναι ικανή να ακυρώσει οποιαδήποτε προσδοκία μείωσης. Να σας πω γιατί. Διότι συνοδεύεται από και την κατάργηση των αυτοτελών πόρων προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Δήμος θα είναι σαν να του λέμε κόψε το λαιμό σου, πάρε τον ένφια, χειρίσου το όπως νομίζεις και το μαγαζί να έρχεται ίσα βάρκα ίσα νερά. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Γιατί είναι κακό αυτό? Να σας πω, διότι αν ένας Δήμος δεν έχει καλά οικονομικά, οι Δήμοι πάρα πολύ τώρα, έχω δίπλα και ένα πολύ εμπειρό άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι έχουν πάρα πολλές ανελαστικές δαπάνες και θα πρέπει με κάποιο τρόπο εγώ αυτό να το καλύψουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Παπά, γιατί αυτά τα οποία γίνονται σχεδόν σε πάρα πολλές προηγουμένες χώρες δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, ας βρούμε μία λύση. Τέλος πάντων, εάν οι πλούσιοι δήμοι και αυτοί που έχουν, ας πάει και στο διπλανό δήμο, ξέρω εγώ κάτι. Δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση τέτοια. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το σύστημα, περιέχει ένα στοιχείο αναδιανεμητικό ως προς την περιφερειακή και την ισόρροπη, ας πούμε, κατανομή των πόρων. Έτσι δεν είναι? Ένα σύστημα το οποίο θα λέει σε κάθε δήμο, ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα των κατοίκων σου, μπορείς να εισπράξεις και άρα να κάνεις έργα που να έχουν ανταποδοτικό όφελος, να δίνεις υπηρεσίες κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα βελτιώσει ένα ενδεχόμενο χάσμα το οποίο υπάρχει. Ορίστε. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Και ερημώσει ύπεδο. Η μέθοδος στις 8 χρόνια είναι ερημώσει ύπεδο. Ο φτωχός δήμος θα γίνεται διαρκώς φτωχότερος. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορεί να υποθέσει κανείς ότι και παίρνει τον έμφυα ο Δήμος και η κυβέρνηση διατάσσει τη μείωσή του. Πάντως η αλήθεια είναι ότι παίρνουν οι κυβερνήσεις τον έμφυα και όλα τα έσοδα και οι Δήμοι δεν έχουν προσωπικό σε πολλές περιπτώσεις να κάνουν και τη δουλειά τους, κύριε Παπά. Αυτά να τα πείτε σε παρατάξεις που υποστηρίζουν το ένα προς πέντε. Θα απαντήσει ο κύριος Κακλαμάνης. Αυτό έπρεπε λίγο στα αριστερά μου να το απευθύνω. Για όλους τα λέω, για όλους. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.